Μου λείπει η αυτό το να ήμουν τώρα να κατασημένη στο βουνό, θα πήγαινα. Έχει περπατήσει βουνά και βουνά, ενώ έχει διασχίσει το φαράκι της Αμαριάς 53 φορές. Έχω περάσει το φαράκι 53 φορές. Έχω στην Απάνω Ελλάδα έχω πάει. Στον Όλυμπο πήγα, αλλά λόγω του ότι παθαίνω ήλιγκο δεν ανέβηκα στην κορφή, μόνο στα 2.700 σταμάτησα στο παιδί του Μουσόν. Η όμορφη κοπέλα με το σόρτς στη φωτογραφία, η οποία έχει γράψει ιστορία, είναι γυραιότερη ορειβάτισσα της Κρήτης. Η κυρία Κίτσα κλείνει φέτος 84, ενώ για 62 ολόκληρα χρόνια προχωρούσε σε ορειβατικές εξορμήσεις, καθώς είναι γνωστή η αγάπη της για τη φύση. Στο καταφύγιο που έχουμε στον ορειβατικό πάνω σίδες, ανέβαινα τα Χριστούγεννα 17 μέρες όλο μόνη σε πάνω. Μόνη σα. Μόνη μου. Χωρίς κανένα δίπλα σα. Τίποτα. Τώρα είχα τηλέφωνο, παλιά δεν είχα τηλέφωνο. Τα προβλήματα υγείας δεν της επιτρέπουν φέτος να ανέβει τα βουνά μαζί με το ορειβατικό της Αρκίδιο, στιγμές ηρεμίας οι οποίες της λείπουν πολύ. Κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν στο βουνό μου, στις Αρκίδιες στην πλάτη. Σας λείπει κάτι από τη ζωή σας? Όχι παιδί μου, μια χαρά είμαι. Αφού έχω την υγειά μου και μπορώ ακόμη και παλεύω μοναχή μου, μια χαρά είμαι. Η κυρία Κίτσα δεν παντρεύτηκε ποτέ. Όμως δεν μετάνιωσε με την ίδια να στέλνει τα δικά της μηνύματα ζωής. Δεν μ' άρεσε η παντρεία, είχα δει. Η μάνα μου με καθοδήγησε βέβαια, εδώ που τα λέμε. Και μου είπε ότι η παντρεία δεν σου λύνει προβλήματα, σου δημιουργεί. Τελείωσε το σχολείο σου, μάθε μια δουλειά, μου κάνει το χέρι έτσι. Να μορφώνονται και να μπορούν να δουλεύουν. Βοηθώ δουλειά του είναι. Μας περιέγραψε τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, την αγάπη για το επάγγελμά της, αλλά και για τον ορειβατικό σύλλογο. Παρόλο που πέρασα κατοχές, που πέρασα τον εμφύλιο, που πέρασα τόσα πολλά, η παιδική μου ζωή ήταν πάρα πολύ καλή. Καταρχάς ζούσα σαν παιδί, ενώ τώρα δεν ζούμε παιδιά. Σε λίγο καιρό θα έχουμε πρόβλημα με το μυαλό. Γιατί τα ρωτάς πόσο κάνει 2 και 2, περίμενες. Τακ, 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 τακ. Πολυβήτρια ήμουνα, μπασκετμπολίστρια ήμουνα, ποδοσφαιριστής ήμουνα, τερματοφύλακας. Αγαπάει το διάβασμα, δεν ξέρει να μαγειρεύει, ενώ μόλις πέρυσι απέκτησε τηλεόραση. Και αυτό λόγω κορονοϊού. Με το ζόρι, λόγω του κορονοϊού, μου φέρε ανυψό μου μια χειμώνα. Με το ζόρι. Και κλείσει κάποιο πολύ μέσα. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω μαγειρεύσει. Όταν δεν με έμαθε η μάνα μου και δεν μου αρέσει. Έχει συντροφιά τις γάτες της, ενώ έχει αδυναμία στα παιδιά προσφύγων από τη Συρία. Αυτοί φύγανε, ήταν στη Συρία και είχαν 5 δωμάτια το σπίτι τους, τον κρεμίσανε. Και μείνανε σε ένα. Οι δύο του μεγάλες χώρες ξυπνάνε πολλές φορές τη νύχτα στους βομβαρδισμούς. Πάπα! Καλημέρα σας! Την φωνάζουν γιαγιά με την ίδια να μας περιγράφει το πώς κυλάει η ζωή της με την οικογένεια Μπάκρη, η οποία διαμένει κάτω από το σπίτι της. Η τέτα είμαι μάλιστα. Παρόλα, ναι, είναι απίθανο. Έρχονται, παίζουν τα παιδιά, παίζουν ποδόσφαιρο κάτω, χαμός.